Με σκοπό να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο το βιβλίο, αλλά και για να ενισχυθεί η βιβλιοθήκη τους, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικού Σχολείου της Αθήνας παρέδωσαν στο 3ο και το 6ο Δημοτικό Σχολείο της Κομωτινής παιδικά και εκπαιδευτικά βιβλία. Μία έκπληξη περίμενε τους μικρούς μαθητές του 3ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου της Κομωτινής. Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης επισκέφθηκε τα παιδιά προκειμένου να τους παραδώσει βιβλία και αυτά από τη χαρά τους τον αντάμεψαν με ένα μεγάλο χαμόγελο και πολλά ευχαριστώ. Πρόκειται για βιβλία παιδικά αλλά και εκπαιδευτικά με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η βιβλιοθήκη του σχολείου, της οποίας τα ράφια μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν άδεια. Πιστεύω ότι είναι αναγκαιότητα να αναλυφθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προκειμένου να στηριχθεί η εκπαίδευση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Κορύφωση αυτής της προσπάθειας και πολιτική, αν θέλετε, στόχευση μέσα από αυτή την προσπάθεια δεν είναι άλλη από την δυνατότητα, έστω και στο εγγύς μέλλον, να δημιουργήσουμε στην Κομωτινή αυτό το οποίο είχαμε σχεδιάσει. Μία δηλαδή μεγάλη, διαβαλκανική και απολύτως προσβάσιμη, ψηφιακή αλλά και συμβατική βιβλιοθήκη που θα αποτελέσει πηγή πλούτου και γνώσεων τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο κύριος Τηλιανίδης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς το ίδιο σχολείο κάποτε ήταν και ο ίδιος μαθητής αλλά και ο πατέρας του το υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αυτά που πήραμε εμείς από αυτό το σχολείο μας συνόδευσαν και μας επέτρεψαν να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Και θεωρώ ότι αυτά που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά που σήμερα επισκέπτονται αυτό το σχολείο και τα υπόλοιπα βέβαια σχολεία του νομού μας πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κάποτε προσέφεραν σε εμάς οι γονείς μας και οι δάσκαλοί μας. Τα βιβλία ήταν προσφορά Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικού Σχολείου της Αθήνας. Ο Σύλλογος ξεκίνησε μια ενέργεια να μαζέψουμε πάρα πολλά βιβλία, κυρίως για κριτικές περιοχές. Νομίζουμε ότι το βιβλίο είναι κάτι που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σχολείο. Τα πρώτα βιβλία που μαζέψαμε μέσα στο 2011 είναι τα βιβλία που δώσαμε στα δύο σχολεία της Κομωτινής και ελπίζουμε να συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά και σε άλλα σημεία. Όντως ήταν απαραίτητη στο σχολείο γιατί η βιβλιοθήκη μας είναι πάρα πολύ φτωχή. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά του σχολείου. Έχουμε 335 παιδιά. Οπότε η ανάγκη σε βιβλία είναι πολύ μεγαλύτερη.